Υπάρχει δημοκρατική εντολή. Επειδή μιλάτε για τη δημοκρατική εντολή. Να μάθουμε το συνταγματικό δηλαδή από την αρχή. Κύριε Οικονόμου, επειδή μιλάτε για τη λαϊκή εντολή, να σας διαβάσω. Να μάθουμε το συνταγματικό από την αρχή. Να σας διαβάσω λοιπόν. Θα κυβερνάει μια ομάδα ελαίου Θεού, λαού και ανθρώπων. Γιατί μιλάτε ακριβώς, περιγράφετε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή που είναι πιο κοντά. Περιγράφω αυτό που ζητάει ο κ. Σουμελίδης. Λέτε να μην πειράξουμε την ομάδα. Εσείς ζητάγατε επί 4 χρόνια να μην κουνηθεί καρέκλα επειδή ήταν οι άλλοι. Τι συζητάτε τώρα και επιμένετε σε αυτό που λέτε. Εμείς στο πρόγραμμα να σας το φέρω. Ούτε καρέκλα δεν θέλετε να αλλάξει. Στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τι σημαίνει αυτό. Ως πολίτης μπορώ να έχω άποψη. Μου λέτε το πρόγραμμα. Δεν σας το ψηφίσετε. Το πρόγραμμα θα καταλήγει τα παντά. Δεν με αφήνετε. Κύριε Οικονόμου, μιλάτε για την λαϊκή εντολή. Αφού θεωρείτε ότι ο Σπύρος ο Σουμελίδης δεν εκφράζει κάποιον κόσμο ως δημοσιογράφος, να σας πω τι λέει ο λαός λοιπόν. Ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Νίκος μας στέλνει εδώ το mail του και διαβάζω για να μην υπάρχει καμία έτσι σκία. Είμαι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχω και το επώνυμό του και όλα τα στοιχεία. Είμαι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα είμαι και πατέρας δύο παιδιών που έπεσαν στη λούμπα των ναρκωτικών. Είμαι απέναντι σε αυτήν την επέσχυντη απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη. Ποια είναι αυτή, θα μας βρει μπροστά του και είμαστε πολλοί. Η κόρη μου σώθηκε χάρη στο Κεφαιά. Είναι 10 χρόνια καθαρή και επανενταγμένη στην κοινωνία. Ο γιος μου δυστυχώς είναι ακόμη χρήστης και ταυτόχρονα ψυχωτικός. Ήταν ενταγμένος σε μονάδα του Κεφαιά στην Αθήνα και όσο η μονάδα λειτουργούσε, ήταν καθαρός και σταθερός. Όμως δεν ξέρει τι λέει. Δυστυχώς και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν με αφήνετε, κύριε Οικονόμου. Ξέρει νομοθετική πράξη. Δυστυχώς και ο ΣΥΡΙΖΑ και σεβασμό πρέπει να έχουμε σε κάποιους ανθρώπους που δικαιώνουν ένα τέτοιο βάρος στην οικογένειά τους, κύριε Οικονόμου. Λίγο σε κρίνω μια αλαζονία πάντως με αυτό το 40% της λαϊκής εντολής, κύριε Οικονόμου. Την επιλεκτική ευαισθησία αφήστε την. Εμείς λίγο εδώ λοιπόν, σεβασμό. Εμείς σεβασμό, κύριε εσείς Νίκο, να επιδείξετε πρώτα απ' όλα στους χιλιάδες, ανθρώπους οι οποίοι προσφεύγουν σε αυτή τη δομή, η οποία πρέπει να ενημερώσουμε λίγο και τον κόσμο. Με τι νόσο πρόκειται. Αυτό λοιπόν που λέμε εμείς σαν Δημοκρατία είναι το εξής. Ότι 20 εκατομμύρια κάθε χρόνο από το ειστέρημα του ελληνικού λαού πηγαίνει στο Κεφαιά. Και 250 παιδιά βγαίνουν καθαρά κάθε χρόνο. Παρακαλώ, επιτρέπετε. 20 εκατομμύρια λοιπόν του ελληνικού λαού είναι η επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας προς το Κεφαιά, το οποίο έχει επιχορηγήσει αυτά τα χρήματα, έχει δώσει δημόσια περιουσία όπως είναι η περιουσία του παιδοψυχιατρικού, όπως είναι η περιουσία του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας που είναι η κατασκηνώση στη Λάρισα. Καταγγέλλεται κακοδιαχείριση. Δεν καταλαβαίνω. Ακούστε με ένα λεπτό, εγώ δεν είμαι υπουργός. Αυτή είναι η πρωτοβουλία του υπουργού. Εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να εκφράσω τη βουλή. Μην κάνετε τώρα παιχνίδι. Μπορώ να κάνω πολύ παιχνίδι μέχρι το πρωί. Μέχρι το πρωί. Αλλά εγώ εδώ είμαι, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά όμως εγώ εκφράζω αυτή τη στιγμή τη βουλή. Γιατί ως πρόεδρος της Επιτροπής λοιπόν, των Κοινωνικών Υποθέσεων, σας λέω λοιπόν, δεν έχει έρθει ακόμα για να μπορέσει ο υπουργός να εξηγήσει στην Επιτροπή της Βουλής και στην Ολομέλη αύριο, αφού περάσουν οι 40 μέρες. Γιατί τώρα αυτό θα εφαρμοστεί. Θα έρθει. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος των 40 ημερών στην ποινική, πάντα έτσι γίνεται. Πολύ δημοκρατικά έτσι παίρνετε τις αποφάσεις και δεν εξηγείτε στο λαό. Δεν υπήρχε λόγος για διαβούλευση, ας πούμε. Αυτό το ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει καμία πενταριά τέτοιες ποινική. Τι μας νοιάζει μας το ΣΥΡΙΖΑ. Στα της Νέας Δημοκρατίας έτσι τα πολιτεύεστε για ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι συνταγματικά. Ποιο είναι το επίγον της αλλαγής του αυτοδιοίκητου? Ακούστε με ένα λεπτό. Είναι συνταγματικά αποδεκτή. Αν θεωρούμε ότι η πράξη του νομοθετικού περιεχομένου δεν είναι συνταγματικά αποδεκτή, σας λέω είναι μέσα στο Σύνταγμα αποδεκτή και δεδομένη αυτή η λειτουργία του ΣΥΤΟΥ. Ο λόγος είναι, κύριε Οικονόμου, ο λόγος, για ποιο λόγο το έκανε ο υπουργός, αυτό μπορεί να μας το εξηγήσει. Για ποιο λόγο πήρε την απόφαση? Δεν είπε κανένας να μην πάρει απόφαση. Κύριε Λιτογιάννη, εγώ όμως να υπάρχει λόγος, το καταλαβαίνω. Ακούστε με εμένα. Ακριβώς. Εγώ λοιπόν λέω εγώ τώρα ότι δεν μπορώ να εκφράσω τον υπουργό, δεν είμαι εκπρόσωπος του, το καταλαβαίνετε αυτό. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά ο υπουργός. Σε αυτό το θέμα δεν μπορώ να σας πω, δηλαδή αν υπάρχουν υπόνοιες διασπαθήσεως ή κακοδιαχείρισης, δεν μπορώ να το πω, δεν το γνωρίζω. Και δεν μπορώ να το πω. Πολύ καλά κάνετε εσείς και τοποθετήστε. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Συμφωνούμε. Πολύ καλά κάνετε. Κατοχυρώνεται και γι' αυτό λέω. Δεν ήξερε ο αγαπητός την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, γι' αυτό έβγαλε ένα λόγο ο κρατής που δεν πατάει στην πραγματικότητα. Τι λέει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου? Παραμένει ο δημόσιος χαρακτήρας του ΚΕΘΕ. Τα χρήματα είναι δημόσια γιατί
είναι από το Δημόσιο Κουρβανά και θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στο ΚΕΘΕΑ όπως και η περιουσία. Πολύ ωραία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αλλάζει ο όρος, ο ρόλος, ο τρόπος. Πρέπει να πληρώνονται αντί να είναι αμυστή. Ο τρόπος λειτουργίας και τοποθέτησης. Να βάλουμε τα παιδιά τα δικά μας. Ένα λεπτό. Η Γενική Συνέλευση που είπατε προηγουμένως παραμένει και όχι μόνο ως... κεντρικό όργανο λήψης αποφάσεων, γίνεται κεντρικό όργανο λήψης αποφάσεων και όχι μόνο ως εκλογητορικό που θα βγάζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν ενισχύεται ο ελεκτικός χαρακτήρας των γονέων, των θεραπευτικών κοινοτήτων, των εργαζομένων. Όλοι αυτοί λοιπόν οι παράγοντες αυτής της κοινότητας. Ένιστο το Διοικητικό Συμβούλιο όμως. Τώρα πλέον. Όλη η συζήτηση, εγώ άκουσα να δείτε. Όλη η συζήτηση. Όχι όλη η συζήτηση. Είχατε κρεμάσει κόσμο και ντουνιά στα μανταλάκια επειδή έπαιρνε 800 ευρώ. Και βάζατε κι άλλο κόσμο να χρεώνε τον κρατικό προϋπολογισμό. Εγώ λοιπόν από τους ασθενείς μας ή από τα παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα. Βλέπω ότι η συζήτηση επικεντρώνεται στο πώς φτιάχνουμε το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν με ευχαριστεί αυτή η συζήτηση. Κάνετε λάθος. Με να ολοκληρώσω, σας άκουσα με πολύ προσοχή. Την θεωρώ πολύ φτωχή συζήτηση για τη σπουδαιότητα και του ΚΕΘΕΑ και του ρόλου του. Το να πούμε και να κάνουμε ολόκληρη συζήτηση και να υψώσουμε αντιπολιτευτικό λόγο γιατί η κυβέρνηση αποφασίζει να διορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με τον ή με τον άλλο τρόπο. Και δεν μπαίνουμε στην βαθιά δεν συζήτηση. Δεν το θέτει δυνατότητα. Στη βαθιά γιατί το φέρετε ως επίγον, ως κατεπίγον. Και δεν μπαίνουμε, γι' αυτό. Και δεν μπαίνουμε στη βαθιά συζήτηση. Και δεν μπαίνουμε στη βαθιά συζήτηση. Και δεν μπαίνουμε στη βαθιά συζήτηση του ρόλου του ΚΕΘΕΑ και των ανθρώπων που πρέπει να τους ικανοποιήσει και να τους εξυπηρετήσει και να τους βοηθήσει και να τους φροντίσει. Και φοβάμαι ότι τελικά 37 πάλι, χρόνια τους φροντίζει. Πάλι όμως. Η συζήτηση γίνεται 37, για την ταμπακέρα. 37 χρόνια τους φροντίζει. Και να σας πω, αγαπητέ κύριε Χαρδέ, να σας πω κάτι. Δεν σας γνωρίζω, αλλά ακούστε μου όμως ένα λεπτό. Επειδή εγώ γνωρίζω τον κύριο Χαλδέο, έχει πολύ έντονη δράση και πολύ σπουδαίο. Δεν αφήνει το αυτά. Αυτά εντάξει, οι αγιογραφίες δεν είναι στο δικό μου ειδικότητα. Αγιογραφίες. Αγιογραφία είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει με τους χαρακτηρισμούς του οικονόμου. Τι θέλετε. Τι χαρακτηρισμοί είναι αυτοί. Εγώ δεν είναι η ειδικότητά μου οι αγιογραφίες. Έχω το δικαίωμα. Τόσο με άκρη υγεία δεν ξέρετε για το ΚΕΘΕΑ τίποτα. Έχω, για τη δουλειά εγώ του λέω προσωπικά αυτό. Δεν έχω ειδικότητα στην αγιογραφία. Εγώ λέω όμως, κύριε Χαλδέ. Μάλιστα. Εδώ, δεν λοιπόν, κάνει business κάτω από το τραπέζι ο κύριος Χαλδέος. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Με άτομα που έχουν. Μου επιτρέπετε, τον σέβομαι. Είναι εργαζόμενος πρώτα απ' όλα και είναι εδώ εκπρόσωπο. Το εργαζομένο ενός πολύ σοβαρού φορέα για την ελληνική κοινωνία. Και λέω. Για πάμε, λοιπόν. Εγώ θα προτιμούσα η συζήτηση να γίνει πάνω σε αυτή την κουβέντα και όχι αν το Διοικητικό Συμβούλιο θα το βάλει ο Υπουργός ή θα το βάλουμε κάποιος άλλος. Ακριβώς. Συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, πάμε για τη συζήτηση. Έχω να προσθέσω μόνο κάτι πάνω σε αυτό το θέμα. Και αφήστε τον Τσίπρα τώρα που ψάχνει να βρει από την τρίχα τριχιά την κάνει για να κάνει αντιπολίτευση. Μήπως μπορώ να τοποθετηθώ, παρακαλώ. Να βρει ο Τσίπρας τώρα αυτό το ΚΕΘΕΑ σαν ρόλο και σαν χώρο για να κάνει αντιπολίτευση. Κάθε οικογένεια στην Ελλάδα. Εγώ λέω ντροπή στον Τσίπρα που βρήκε το ΚΕΘΕΑ. Προσέξτε να δείτε που βρήκε το ΚΕΘΕΑ, κύριε Γιαμαλή, για να κάνει αντιπολίτευση. Είναι ντροπή. Έχουμε πολύ πιο σοβαρά θέματα. Άλλοι πρέπει να ντρέπονται. Άλλοι πρέπει να ντρέπονται όμως, κύριε οικονόμου. Που πήγε στο ΚΕΘΕΑ για να κάνει αντιπολίτευση. Τι είναι, τι, σεβασμό σε τι. Έτσι. Σε τι. Σεβασμό. Άλλη αγιογραφία. Αυτό που είπα. Το Τσίπρα. Έτσι. Κύριε στο οικονόμου, θέμα. Μου επιτρέπετε μια στο ερώτηση. Θέμα. Ναι. Υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Υπήρξε κάποια κατάσταση διαφορετική από αυτή που γνωρίζαμε, η οποία να αιτιολογούσε και να απαιτούσε, αν θέλετε, μία παρέμβαση αυτού του τύπου από τον Υπουργό. Παρόλο που παίρνει ένα μήνυμα. Όχι, τώρα. Λέω, δεν εάν. Δεν έχω εγώ ρωτάω γιατί. Μια απάντηση, δεν το γνωρίζω. Εγώ ρωτάω σαν ένα δημοσιογράφο που ακούει επειδή κάτι. Επειδή πραγματικά η πράξη του νομοθετικού περιεχομένου δείχνει μία κρισιμότητα. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό πάντα πρέπει να υπάρχει αυτή. Πρέπει να υπάρχει για να αιτιολογήσει την πράξη του κ. Υπουργό. Θα μα δώσει εξηγήσει αν θα γίνει μία συνάντηση. Άκουσα εγώ ότι θα γίνει μία συνάντηση. Θα γίνει συνάντηση. Σίγουρα θα σα δώσει. Κυρία Καφαντάρα. Θα γίνει συνάντηση αύριο. Θα σας δώσει μια απάντηση. Γιατί, προσέξτε, η πράξη του νομοθετικού προηγούμενου σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ειδικό. Και μάλιστα σοβαρό. Αλλά μέχρι στιγμή η αλλαγή φαίνεται να είναι το Διοικητικό Συμβούλιο ότι από άμιστο γίνεται έμιστο και διορισμένο από τον Υπουργό και όχι εκλεγμένο. Ερετό. Δεν καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.